Ξεκίνησαν λοιπόν οι εκπτώσεις, οι καθιερωμένες εκπτώσεις μετά από τις χριστουγεννιάτικες γιορτές. Πείτε μας, πώς είναι η κίνηση αυτές τις μέρες, τις πρώτες μέρες των εκπτώσεων? Καλημέρα, καλή χρονιά. Είναι υποτονική, θα έλεγα, η κίνηση. Δεν έχει κόσμο, δεν έχει κινητικότητα. Όταν θα μπει ο πελάτης, mm-hmm. θα βρει να αγοράσει εμπόρευμα. Απλώς δεν περπατάει, δεν κυκλοφορεί κόσμος. Θεωρώ ότι έφυγε και πολλοίς κόσμος για διακοπές. Χάλασε και τα λεφτά του. Τώρα είναι πολύ υποτονικά τα πράγματα. Η κίνηση αυτή τη στιγμή είναι πολύ χαλαρή. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Θεωρώ ότι από την επόμενη εβδομάδα ίσως. Βέβαια, ο κόσμος έχει εξοδέψει πάρα πολλά στις γιορτές, έχει κάνει τα ταξίδια του. Νομίζω λίγο, σε λίγο καιρό θα επανέλθει. Είναι λίγο υποτονικά, αλλά εντάξει, αρχή είναι ακόμα. Ελπίζουμε αργότερα. Πήγαμε καλά τις γιορτές, δόξα τω Θεώ, παρόλο που έλειπε πολύς κόσμος. Είμαστε ευχαριστημένοι γενικώς και αναμένουμε. Καλή χρονιά σε όλους, να έχουμε υγεία, πάνω απ' όλα. Και πάμε. Οι εκπτώσεις για μένα είναι υποκειμενικές, έτσι. Λοιπόν, εγώ σαν μαγαζί, P&G, με ξέρετε 45 χρόνια, κάνω πάντα εκπτώσεις. Θα φέρω ένα μικρό παράδειγμα, από 15 μέχρι 20, στους πελάτες μου και το ξέρουν όλοι. Θέλω να διευκρινίσω κάτι για τα offers. Τι σημαίνει offers, προσφορά? Αυτό δεν σημαίνει ότι πουλάς ένα είδος παλιό. Εγώ φέτος, ας πούμε, και εδώ και 4-5 χρόνια έχω κάποια offers, τα οποία τα έχω και στα και Χριστούγεννα, για να μπορέσει ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να πάρει κάποια δώρα σε εκπτωτικά. Λοιπόν, αυτό είναι το offers. Είναι έκπτωση κρυμμένη. Φερρυπίν, ας πούμε, αυτό το μποτάκι εδώ πέρα το είχα νότικα. Η Αθήνα το έχει 69 ευρώ στις βιτρίνες. Εγώ το χειμώνα, δηλαδή τώρα τα Χριστούγεννα, είχα αυτή την offer 49 ευρώ. Τώρα που είναι εκπτώσεις, δεν μπορώ να τα αλλάξω, γιατί το offer το είχα. Σωστά. Λοιπόν, εδώ Φερρυπίν. Θα έρθει κάποιος και θα δει, συγγνώμη, το μπουφάν το είχα 119, όχι, συγγνώμη, το είχα 89 ευρώ offer στις εκπτώσεις. Η πραγματική του τιμή ήταν 119 και γράφω offer 89, ξανασβήνω το offer για να δείξω το και 75, τώρα αυτή τη στιγμή στις εκπτώσεις, γιατί θα μπορούσε να περάσει κάποιος και να πει, καλά, αυτή στις γιορτές το είχε 89 ευρώ offer. Πώς γίνεται τώρα να το έχει 119 και το βάζει 75? Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουν οι καταναλωτές, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή στις εκπτώσεις πρέπει να δείξουν την πραγματική τιμή που ήταν το είδος και πόσο είναι η έκπτωσή του. Αυτό, τίποτα άλλο, να προσέχετε, είναι υποκειμενικές οι εκπτώσεις. Δηλαδή, το up του 70 είναι ένα ψεύτικο πράγμα. Μέσα υπάρχουν κάποια stand τα οποία, ας πούμε, ο άλλος θα προσφέρει έως 50%. Οι εκπτώσεις των 15, 20 μέχρι 30 ισχύουν, βέβαια ισχύουν, αλλά μέχρι εκεί. Έτσι, αυτό θέλω να λέω, την αλήθεια στον κόσμο, την οποία τη γνωρίζει βέβαια. Αυτά, τίποτα άλλο. Να είστε καλά, να προσέχετε και να μας στηρίζετε όπως σας στηρίζουμε εμείς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ τους πελάτες μας και όσοι ήρθανε και μας προτιμάνε και μας βοηθάνε σε αυτό το δύσκολο καιρό, γιατί πολύ δύσκολη καιρή, έτσι. Και πρέπει να γίνεται και ανακύκλωση. Τα λεφτά μας να γίνονται ανακύκλωση στον τόπο μας και μόνο στον τόπο μας, πουθενά άλλου. Ακόμα υποτονικά δεν μπορώ να σου πω ότι έχουμε μπει καλά δυναμικά στο κλίμα των εκπτώσεων. Βέβαια, ο κόσμος τώρα επέστρεψε από τις διακοπές του. Όπως είχαμε πει και τις προάλλες, είχε φύγει πολλοί κόσμος για διακοπές. Τα πορτοφόλια είναι άδεια μετά από την επιστροφή, βέβαια, από τις διακοπές. Περιμένουμε όμως, δεν έχουμε ζεσταθεί ακόμα. Εγώ θεωρώ ότι θα ξεκινήσει από το Σαββατοκύριακο να ανεβαίνει η δουλειά. Την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων είμαστε ανοιχτά, τα καταστήματα είναι ανοιχτά. Από το Σαββατοκύριακο και περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε. Ελπίζουμε. Τα πράγματα, βέβαια,
από εδώ και πέρα στο νησί μας είναι δύσκολα, το γνωρίζουμε αυτό, κάθε χρόνο τα ίδια λέμε, έχουμε ένα δύσκολο δίμηνο, τρίμηνο μπροστά μας. Αυτό που θα ήθελα εγώ να πω και να παροτρύνω τον κόσμο είναι αυτά τα λίγα χρήματα που έχει να διαθέσει για τα ψώνια του στις χειμερινές εκτόσεις, ας τα διαθέσει την τόπια ώρα. Καλή χρονιά, υγεία, ό,τι επιθυμείτε, αλλά η κίνηση είναι πάρα πάρα πολύ υποτονική. Δεν υπάρχει δουλειά ακόμη. Πιστεύω ότι ο κόσμος τώρα από τις γιορτές είναι πολύ νωρίς μάλλον για τις εκτόσεις, αλλά πιστεύω ότι αργότερα μπορεί να ξεκινήσει η δουλειά.